Πρώτα ήταν η καθυστέρηση μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματος TaxisNet, που άργησε 3 μήνες. Μετά ήταν η απόφαση να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους επιπλέον 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Στην συνέχεια προσθέθηκε η διάταξη για επιβολή και των εσόδων από τόκους καταθέσεων. Αν υπολογίζει κανείς και το ότι ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής, τότε το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. Όλα αυτά μαζί και σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις από την πλευρά των τραπεζών να αποστείλουν τα στοιχεία για τους τόκους καταθέσεων έφεραν νέο λαλούμ. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μισθωτών Λογιστών Ομοτρικάλων Γιώργος Κατσίβελος, δεν επαρκεί ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε το Υπουργείο να προχωρήσει σε νέα παράταση. Καταρχήν επικρατεί μια κατάσταση πανικού. Από τη μια οι ημερομηνίες που πιέζουν, στις 22 του μηνός λήγουν 2 αφημί θεωρητικά το 1 και το 2, και να πούμε ότι τα βασικά δικαιολογητικά που, με τα οποία θα γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις δεν έχουν έρθει ακόμα. Π.χ. τα επικουρικά, οι τόκοι των καταθέσεων δεν έχουν περάσει ακόμα στο σύστημα του TaxisNet. Βεβαίως στο μήνα Ιούλιο, τώρα που συζητάμε την επίμαχη περίοδο αυτή, είναι να κάνουν οι λογιστές και ένα σωρό άλλες εργασίες, ΦΠΑ, αναλυτικές περιοδικές καταστάσεις του ΙΚΑ, και πραγματικά ο κλάδος βρίσκεται σε μια κατάσταση ψυχικής και πνευματικής και σωματικής κατάπτωσης. Στα πλαίσια αυτά και η Ομοσπονδία Λογιστών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, θα ζητήσει εγγράφως παράταση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και σχεδόν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Δεδομένου ότι πλέον οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά και κάθε δήλωση που υποβάλλεται είναι και εκαθαρισμένη. Πλέον δίνουμε στο κράτος έτοιμη τροφή μασημένη. Σε αντίθεση με παλιότερα που γινόταν χειρόγραφες και ήθελε άλλους 5-6 μήνες για να περάσει στα μηχανογραφικά αρχεία του Υπουργείου. Πιστεύω ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, γιατί είναι αίτημα όλο του κλάδου και όλων των φορολογουμένων. Από την πλευρά του Πρόεδρου των Ελευθέρων Επαγγελματιών Φοροτεχνικών Τρικάλων, Θωμάς Γρηγορίου, αναφέρει ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουν αποφασίσει πανελλαδικά να μην υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι τη Δευτέρα, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα στο Υπουργείο Οικονομικών ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση. Η απόφαση πάρθηκε για ολιγοήμερη αποχή από την υποβολή των δηλώσεων στο σύστημα τάξης, δεδομένου ότι ο χρόνος που δόθηκε μετά την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, που λήγουν τα νούμερα των φορολογουμένων από 22 εβδόμου και μετά με σειρά το τελευταίο νούμερο του αφημί, δηλαδή στις 22 του μήνα λήγει το 1-2, για το λόγο αυτό και επειδή το χρονικό διάστημα που με αυτή τη διαδικασία προτείνεται και φτάνει μέχρι τέλος Αυγούστου, είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν οι δηλώσεις, δεδομένου ότι η τελευταία σχετική ανακοίνωση της τρέχουσας εβδομάδας από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι παρέλαβε 1.800.000 σε σύνολο 6-6,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο, διότι είναι αδύνατον σε αυτό το χρόνο, με παράλληλες και εξίσου σημαντικές εργασίες για τους φορολογουμένους, όπως ο ΦΠΑ και μια σειρά άλλα θέματα, όπως το Ε7, που είναι μια συγκεντρωτική κατάσταση για τους μισθωτούς των επιχειρήσεων, είναι αδύνατο να βγει εις πέρας όλος αυτός ο όγκος δουλειάς. Φέτος, για πρώτη φορά, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο με τον οποίο ορίζει σαφέστατα τα χρονικά περιθώρια εντός του έτους που προβλέπεται να εκπληρώνονται οι διάφορες υποχρεώσεις των φορολογουμένων προς το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, προβλέπεται ότι από την 1η του Γενάρη μέχρι και τις 36 να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις. Αυτό δεν τηρήθηκε φέτος και όχι μόνο δεν τηρήθηκε, πήγε πάρα πολύ πίσω, με αποτέλεσμα τις άλλες χρονιές που δεν είχαμε νόμο και οι παρατάσεις ήταν διαβοής και για διαστόματος, να είμαστε περίπου στα τέλη Ιουλίου στο 95% των υποχρεώσεων εκπληρωμένο. Σήμερα το σύστημα άνοιξε και λειτουργεί ικανοποιητικά μετά την 1η έκτου, για να μην σας πω μετά τις 15, δεδομένου ότι χτες ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του συστήματος από τους τόκους των τραπεζών. Με τελευταία παρέμβαση που κάναμε στο Υπουργείο, ορίστηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες, οι οποίες αρχίζουν από τις 22 εβδόμου με το νούμερο 1-2 και φτάνουν μέχρι και το τέλος περίπου Αυγούστου. Εμείς, σαν λογιστές, φοροτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, που σηκώνουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της εργασίας, θεωρούμε ότι είναι χρόνος
λίγους, ελάχιστους. Ζητάμε αυτός ο χρόνος να μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι 39 του και γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτή την κινητοποίηση αυτές τις μέρες.